Στην εφηβεία η ζωή μας ανοίγει την πόρτα. Πιστεύουμε ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Έχουμε χιλιάδες επιλογές. Αλλά η οριοθέτησή τους εγκυμονεί κινδύνους. Ευτυχώς έχουμε πάντα το χθες να μας βοηθάει. Κοιτάζουμε το μέλλον με ελπίδα. Έχουμε ασυμβίβαστες καρδιές που κυνηγούν τα όνειρά τους. Η Μαρίσα είναι όλο νεύρα. Είναι πραγματικά σαν στρατιωτικό άρμα. Θα χαρώ να την γνωρίσω. Ναι, το μόνο πρόβλημα είναι πως όταν βάζει κάτι στο μυαλό της δεν σταματά μέχρι να το πετύχει και αυτή τη φορά αποφάσισε να μην μείνει σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, όλα αυτά που μου λες μου θυμίζουν ένα παιδάκι μόλις 17 χρονών. Μια κοπέλα όλο φωτιά. Και παρόλο που ήμουν όριμος άνδρας, την ερωτεύτηκα παράφορα σαν έφηβος. Ναι, αλλά δεν την ερωτεύτηκες αρκετά για να τα αφήσεις όλα και να φύγεις μαζί της. Δεν μπορούσα. Είχα μια οικογένεια, μια θέση. Ξέρεις ότι έχω μια κόρη στην ηλικία της δικιάς σου? Φυσικά. Έφυγα όταν έμαθα ότι η γυναίκα σου ήταν έγκυος. Δεν με συγχώρεσες ποτέ, έτσι? Όχι, δεν ήρθα για να σε κατηγορήσω για τίποτα. Είσαι απλά μια ανάμνηση. Μια ωραία ανάμνηση. Εγώ όμως δεν σε ξέχασα ποτέ. Μέσω των περιοδικών παρακολούθησα την καριέρα σου και... Δεσποινής, πρέπει να ρωτήσω αν μπορείς να περάσεις το γραφείο του διευθυντού, σε παρακαλώ. Θα ρωτήσω εγώ, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Και αν κρίνω από την εμφάνιση του κυρίου, έχει λιγότερο χρόνο από μένα. Δεν θα έπρεπε να έχετε ήδη πάρει σύνταξη. Μαρίσα, σε παρακαλώ, χαιρέτησε τον κύριο Ντουνόφ, είναι ο διευθυντής του σχολείου. Α, χάρηκα. Θέλετε ένα, καπνίζετε? Ο Παύλο δεν έχει τίποτα, δόξα τω Θεώ. Είστε σίγουρος, γιατρέ? Λείπουν μερικά αποτελέσματα, γι' αυτό θα τον έχουμε υποπαραγωγήσει μέχρι αύριο. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι πρόκειται μόνο για μερικά ελαφριά χτυπήματα. Σου είπα, θα τα καταφέρει ο Παύλο. Γιατρέ, όσον αφορά τα παιδιά που ήταν μαζί του στο αμάξι, πείτε στην οικογένειά του ότι θα αναλάβω εγώ τα έξοδα, αρκεί να φανούν διακριτικοί, όπως είναι λογικό. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι απολύτως καλά. Όλοι είναι έτοιμοι να πάρουν εξιτήριο. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Πάλι καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Σημαντικό είναι η υγεία του γιού σας. Θέλετε να τον δείτε? Εγώ όχι. Πήγαινε εσύ. Ναι. Σε ποιο δωμάτιο είναι, παρακαλώ? Έλα, δώσ' μου ένα φυλάκι. Άντε, πάψε, μην κάνεις σαν παιδί. Παρέθηκα πια. Τι θα γίνει, ρε μαμά, γιατί αργεί τόσο? Κι εγώ το ίδιο ρωτάω. Σίγουρα έχει ήδη πάρει την αποφασή του. Απλά δυσκολεύεται να μας πει ότι δεν σε δέχονται εδώ πέρα. Είναι απόλυτα λογικό, δεν το καταλαβαίνεις? Καλά, αν δεν με δεχτεί το σχολείο, δεν φταίμε εμείς τότε. Αν δεν σε δεχτούν στο σχολείο, ο μπαμπάς σου θα ζητήσει την κηδεμονία σου. Θα σε πάρει και θα σε πάει στην Ιταλία. Τι ακριβώς δεν έχεις καταλάβει, ε? Για να δούμε πόσο καιρό θα με ανοιχτεί σπίτι του ο Βλάκας. Θα τον τρελάνω και σε τρεις μέρες θα με στείλει πίσω. Μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά. Δεν έχει σημασία για πόσο καιρό θα είναι, αλλά εγώ θα έχω χάσει την κηδεμονία σου και δεν θα μπορέσω. Να την ξαναέχω ποτέ. Αχ, Θεέ μου. Καλά. Ίσως είναι καλύτερα για σένα. Ναι, θα γνωρίσεις άλλο κόσμο, θα έχεις μια οικογένεια που δεν είχες ποτέ μαζί μου. Όχι, όχι, γιατί δεν θέλω καμία οικογένεια, μαμά. Είναι αργά πια, κόρη μου. Πολύ αργά. Πολύ καλά ήρθα. Πριν μας πείτε τι αποφασίσατε, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί πραγματικά έτσι με έμαθε η μαμά μου. Επίσης, εγώ δεν καπνίζω αηδίες, ήθελα μόνο να σας σκανδαλίσω λίγο. Γιατί ήθελες να το κάνεις αυτό? Για να σπάσω τον πάγο. Αλλά πραγματικά ξετρελάθηκα με το σχολείο. Αχα. Αλήθεια. Δεν σε πιστεύω, ξέρεις. Καθόλου. Πιστεύω όμως ότι όλοι αξίζουμε μία ευκαιρία. Εσύ να γνωρίσεις το σχολείο και το σχολείο να γνωρίσει εσένα. Θέλεις να κάνεις μία δοκιμή, τι λες? Φυσικά.
Πώς γίνεται αυτό, πες μας. Λοιπόν, αύριο ξεκινούν οι δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Οι μαθητές που μένουν στο σχολείο πάνε ταξίδι για τις διακοπές. Πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετική αρχή, ε. Ναι, φυσικά. Και μετά, πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, το συζητάμε πάλι. Συμφωνείτε? Τώρα θα βγουν και τα βιολιά για τη στιγμή συγκίνησης της Σόνιας Ρέι. Άου, έλα. Όταν δεις το σχολείο, δεν το πιστεύεις. Θα δεις. Μοιάζει με ξενοδοχείο 5 αστέρων. Και τα δωμάτια, πού να στα λέω για τα δωμάτια. Τα δωμάτια είναι σαν προεδρικές σουίτες. Αχ, θα δεις, παιδί Θεία, μου. Θεία, πειράζει πολύ αν δεν πάρω την υποτροφία. Φυσικά, φυσικά και δεν πειράζει. Θα πεθάνω όμως αν δεν περάσω, Θεία. Με τόσα ιδιαίτερα που μου πληρώνες. Σου ορκίζομαι πως μια μέρα θα σου τα επιστρέψω όλα. Ξέχνα το, μη σου κάνω καμία περμανάντ και σου κάψω τα όμορφα μαλάκια σου. Ευχαριστώ, Θεία. Αχ, και να θυμάσαι πάντα, αν δεν σου αρέσει κάτι ή αν κάποιο από τα κακομαθημένα σου κάνει κακό, μη διστάσεις να αν με πάρεις. Αν είναι όμως τόσο κακομαθημένα τα παιδιά αυτά, Θεία, γιατί να πάω κι εγώ σε ένα τέτοιο σχολείο? Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεις για να γίνεις κάποια. Εσύ θα ξεφύγεις από τη γειτονιά μας. Θα γίνεις κάτι περισσότερο από μια απλή κομμώτρια. Θα πας σπίτι να χαιρετήσεις την αδελφή σου ή θα φύγεις κατευθείαν? Φυσικά και θα χαιρετήσω τη Φλόρ, μαμά. Εξάλλου, χωρίς την άδειά της δεν πάω πουθενά. Γιατί με κοιτάς, αν σ' αρέσει τόσο το χρώμα που έκανα, να στο κάνω και σένα, τζάμπα. Υποθέτω ότι τώρα που κατάφερες να χωρίσεις την κόρη μου από τη μάνα της, ικανοποιήθηκες. Ναι. Τι θα κερδίσεις διώχνοντας την κόρη μου από το σπίτι? Τίποτα. Δεν κερδίζω τίποτα, Τερέσα. Και σίγουρα θα μου λείψει περισσότερο από σένα. Αυτή που θα κερδίσει όμως είναι η Λούνα. Το ξέρεις πως ό,τι χρειάζομαι, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Γιατί της γέμιζες το κεφάλι με ανόητες ιστορίες? Γιατί είναι 14 χρονών, Τερέσα. Τώρα πρέπει να έχει όνειρο στο κεφάλι της και με αυτά να πετάξει προς μια καλύτερη ζωή. Τι άλλο να σου πω? Αρκεί να μην την πάνε εκεί που πήγανε σένα κάποτε. Μακάρι, κόρη μου, να μην γίνει πόρνη όπως ήταν η θεία της. Δεν θα γίνει πόρνη, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά δεν θα είναι για μια ζωή νοσοκόμα της αδελφής της, Τερέσα. Την αδελφή της την αγαπάει πολύ. Φυσικά, Τερέσα. Αλλά αυτή που πρέπει να τη φροντίζει είσαι εσύ, κορίτσι μου. Εσύ είσαι η μητέρα της. Μία, έκανα μια εξαίρεση και σου έφερα το τηλέφωνο γιατί πήρε ο πατέρας σου από το Παρίσι. Είναι κλειστό και δεν μπορεί να σε βρει. Αμπά, είναι κλειστό. Α, ναι. Α, ναι, είναι κλειστό. Λοιπόν, πες το ότι θα το ανοίξω και θα τον πάρω μετά. Καλύτερα απάντησέ του τώρα. Α. Γεια σου, μπαμπάκα. Α, πώς είσαι. Ναι, είμαι μια χαρά. Δεν βλέπω την ώρα να πάω στην κατασκήνωση. Α, ναι, δεν θα είναι μπορα-μπορα, όμως εκεί θα είναι ο κόσμος που αγαπώ. Άσε που τρελαίνομαι για τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Πολύ ωραία, μπαμπάκα μου. Να προσέξεις κι εσύ και να μην δουλεύεις υπερβολικά και κουράζεσαι, ε. Εντάξει, φιλιά. Γεια. Όλα καλά? Ναι, 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 τέλεια. Πότε φεύγουμε? Αύριο, όταν τελειώσουν οι εξετάσεις για τις υποτροφίες. Α, φοβερό, εξαιρετικό. Α, θα βάλω μουσική. Και, α! Μία, φτάνει, αρκετά πια. Έλα, σταμάτα, άσε με. Φλόρ, δεν θέλω να φύγω. Όμως είναι πολύ σημαντικό για τη θεία Σάντρα και δεν μπορώ να την απογοητεύσω. Δες, εδώ θα καταγράφω όλα όσα θα μου συμβαίνουν. Και όταν έρχομαι, θα σου τα λέω όλα, 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 όλα. Σαν να σου διαβάζω παραμύθι. Εξάλλου, η θεία μου υποσχέθηκε ότι θα έρχεται κάθε μέρα να σε χτενίζει. Μέχρι και τα νύχια θα σου βάφει. Θα είναι σαν να ήμουν εγώ. Δεν θα μπορέσω να έρθω αμέσως να σε δω. Το σχολείο είναι πολύ μακριά. Και το ταξίδι κοστίζει. Ωστόσο,
Το ξέρεις καλά ότι θα είμαστε για πάντα μαζί. Πάντα. Άκου, τώρα εσύ πρέπει να φυλάς τα πράγματά μας. Δεν θέλω να σε αφήσω, Μούνι. Φλόρ. Στορκίζομαι, αλλά πρέπει. Στο υπόσχομαι. Πώς είναι ο Παμπλό? Τόμας, καλύτερα. Καλά που ήρθες. Πάω να πάρω ένα καφέ. Μην τον ξυπνήσεις όμως, γιατί είναι πολύ κουρασμένος. Θα είμαι στην καφετέρια, αν χρειαστείς κάτι που είναι στην είσοδο. Εντάξει, τα λέμε. Ευχαριστώ. Γεια. Άλλαξε φάτσα, φίλε. Δεν πέθανα ακόμα. Είσαι κόπανος. Μου έλεγαν ότι είσαι καλά, αλλά εγώ δεν τους πίστευα. Αχ, ούτε κρατζουνιά. Το αμάξι? Θα το πληρώσει ασφάλεια. Αλήθεια? Τι είπε η Γριάς όταν το είδε? Δεν ήρθε να με δει, αλλά... αλλά μου τα έχωσαν τηλεφωνικώς. Ο μπαμπάς είπε ότι είμαι βλάκας και η μαμά ότι θα τρελαθεί. Καλά, αφού δεν τους ακούσαμε μέχρι εδώ, καλά θα είναι. Τίποτα δεν είναι καλά, Παύλο. Μου έκοψαν το χαρτζιλίκι. Δεν τρέχει τίποτα, ρε φίλε. Πραγματικά, σε ζηλεύω για τους γονείς σου, ε. Τι ζηλεύεις? Εδώ αυτοί καν δεν ήρθαν να δουν αν είναι καλά το παιδί τους. Τόμας, αυτό το προτιμώ από το να δω τώρα εδώ ξαφνικά μπροστά μου το γέρο μου, ε. Τι είπε? Τίποτα, δεν θέλει να με δει. Δεν θα με συγχωρέσει ποτέ. Φοβάσαι? Ίσως αρκεστείς το να σου κόψει το χαρτζιλίκι, όπως εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα ικανοποιηθεί αν δεν με κρεμάσει ανάποδα. Ίσως να μην θέλει να σε ξαναδεί για 10 χρόνια. Και όταν ξαναβρεθείτε πια, να έχουν ξεχαστεί όλα αυτά. Ευχαριστώ που ήρθες. Σε χρειαζόμουν. Ξέρω ότι δεν αντέχεις μακριά από τον κολλητό σου. Ναι, μεγάλε. Είχα σαπίσει να κάνω ότι κοιμάμαι για τη μάνα μου. Μη μ' αρχίσει. Τι κάνεις εκεί? Τώρα θα σου δείξω εγώ. Σταμάτα σου λέω. Παραδίνομαι. Μη. Άντε. Θέλω να σας πω ότι εγώ οδηγούσα. Το αμάξι της μητέρας μου δεν θα το έδινα σε κανέναν. Ειδικά σε αυτόν. Η αναφορά της αστυνομίας άλλα έλεγε. Α, μην τους πιστεύετε αυτούς. Απλώς κάναμε τόσες βούρες που τελικά αλλάξαμε θέσεις και... Νομίζω ότι έφτασα όσο εδώ σήμερα επειδή είμαι βλάκας? Όχι. Φύγε από μπροστά μου. Τώρα. Μπαμπά, εγώ... Εσύ να το βουλώσεις. Είσαι αποφασισμένος να με καταστρέψεις. Αυτό που δεν κατάφερε χρόνια τώρα η αντιπολίτευση, εσύ το κατάφερε σε μία μέρα μόνο. Πού θες να καταλήξεις? Γιατί δεν μαθαίνεις από τα μεγαλύτερα αδέρφια σου, μου λες? Είναι πολύ καλύτερα από σένα. Δεν σκέφτεσαι τη δημόσια εικόνα μου. Δεν σε νοιάζει τι γυρνάει ο κόσμος και λέει για τον πατέρα σου. Μπαμπά, άσε με να μιλήσω. Δεν σε αφήνω τίποτα. Δεν ήρθα για να σε ακούσω, Παύλο. Ήρθα να σου πω πως αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, κάνεις λάθος. Αυτή τη φορά δεν θα σωθείς και εγώ δεν θα σε προστατεύσω. Γιατί το παρατράβηξες. Θα μπορούσες να τους είχες σκοτώσει όλους. Θα ξαναφτιάξω όλα όσα χάλασα. Η εμπιστοσύνη μου δεν φτιάχνεται, Παύλο. Βέβαια. Ποτέ δεν μου είχες εμπιστοσύνη. Μόνο άσχημα βλέπεις εμένα, έτσι. Γιατί, υπάρχει και κάτι καλό? Ήθελα να έχω τη χαρά να σου δώσω αυτό προσωπικά. Τι είναι? Η δικαστική κλίση. Ποιος έκανε καταγγελία? Α, οι κοπέλες. Όχι, κοπέλες, εγώ την έκανα. Όχι. Εσύ. Ο τύπος με πιέζει. Είμαι δήμαρχος. Έπρεπε να τους δώσω κάτι. Τώρα καταλαβαίνω. Ο υποδειγματικός δήμαρχος που παραδίδει την κεφαλή του ίδιου του γιου. Δεν γίνεται μεγαλύτερη θυσία. Κρίμα. Παρόλο που είσαι τόσο έξυπνος, δεν το εκμεταλλεύεσαι. Καλά είμαι. Πονάει λίγο το κεφάλι μου από το χτύπημα. Ευχαριστώ που ρώτησες. 4, 5, 6, 7, 8. Κυλίτσα! Δεν είναι δυνατόν! Γιατί μου συμβαίνουν εμένα αυτά, Θεέ μου! Δεν σου φτάνει που μ' άφησες χωρίς φίλες, χωρίς διακοπές. Μου στέλνεις και από πάνω και αυτό. Την κρέμα. Κρέμα για τα βλέφαρα, για το λαιμό. Αχα, συσφυκτική κρέμα. Α, Θεέ μου, κοίταξε με λίγο. Κάνε να φύγει η κυταρίτιδα και το συσσωρευμένο λίπος. Έτοιμη, ωραία. Να! Μία κολούτσι! Κι αν
Γιατί όχι, τόσος κόσμος με ζηλεύει. Κι αν είναι κάποιος που του αρέσω, μακάρι. Όχι, λες να είναι αυτός ο αδύνατος ο κούκλος από την Πέμπτη. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, το κυνήγι του θησαυρού είναι για σένα. Υπάρχει κάτι που σε ενδιαφέρει στο σχολείο. Για να βρεις το πρώτο στοιχείο, πήγαινε στο διάδρομο με τα ντουλάπια. Τώρα. Είσαι σίγουρη ότι είναι εδώ, Θεία? Ναι, είπαν ότι θα έρθουν να μας πάρουν. Κυρία! Με συγχωρείτε, συγγνώμη που σας τρόμαξα. Ψάχνω το σημείο που περνάει το σχολικό λεωφορείο να το πάρω να πάω. Α, και εμείς! Θα ταξιδέψουμε μαζί, ωραία. Ναι. Καλώς, τότε να συστηθώ. Είμαι ο Μανουέλα Γύρε. Χαίρομαι πολύ. Είμαι η Λίνα και η Θεία μου Σάντρα. Πολύ, χάρηκα. Δεν είσαι από εδώ. Το κατάλαβες από τα μαλλιά μου, έτσι. Όχι, έρχομαι από το Μεξικό. Ταξιδεύω με το τρένο μέρες. Είμαι πτώμα, ε. Έφαγες, καλέ μου. Είμαστε. Αλλά εγώ είπα στη μαμά ότι προτιμώ να γυρίσω στο σχολείο. Εγώ είπα ότι θέλω να διαβάσω κάποιο μάθημα ψέματα. Ευχαριστώ, κορίτσια, είστε υπέροχες. Δεν γινόταν να σε αφήσουμε μόνο στην κατασκήνωση. Παρά είναι βαρύ. Προτιμήσαμε να θυσιαστούμε και να μοιραστούμε τον Γολγοθά σου. Κορίτσια, θα βάλω τα κλάματα και θα τρέξει μάσκαρα. Είμαι αρκετά μεγάλο πια για να με πηγαίνουν από το χέρι οι γονείς μου στο καινούριο μου σχολείο. Ειλικρινά, θα ήθελα πολύ να δω τους συμμαθητές σου, τον γειτόνα σου, όχι. Την τραπεζαρία. Όχι, όχι, μαμά, όχι. Και δεν θέλω ούτε επισκέψεις τα Σαββατοκύριακα. Θα σας επισκέπτομαι εγώ όταν μπορώ, εντάξει. Και εμείς, και εμείς. Όχι, όχι. Άστο να μωρά, έτσι θέλει. Ναι. Είμαι περήφανος που ο γιος ενός απλού κρεοπόλη και χωριάτη πάει σε ένα σχολείο τόσο σημαντικό σαν γι' αυτό. Ναι. Θα γίνεις πολύ πιο σπουδαίος από μένα. Και εσύ μια χαρά είσαι. Μπορεί να κρατήσει το κρεοπολείο. Άκου, μικρέ, σε μας απέφερε πολλά. Πολύ περισσότερα από όσα είχαμε ονειρευτεί ποτέ στη ζωή μας. Ποτέ στη Καλά. Ζωή μας όμως, Καλά. Ειλικρινά. Μη μου αρχίζετε με το παρελθόν τώρα, με τη φτώχεια. Αφού έτσι είναι. Φτάνει. Δεν θέλω να τα ξανακούσω. Λοιπόν. Μη μου τα ξαναπείτε, σας παρακαλώ. Καλή τύχη για μου, πρόσεξε, ναι, έτσι. Πρέπει να φύγω. Και να φύγετε κι εσείς. Όλα. Ναι, να φύγετε. Ναι. Στάσου. Μα τι μου δίνεις, τι. Έλα, αυτός είναι ο βαφτιστικός σου σταυρός. Ο σταυρός μου, ναι. Φόρεσε τον και μην τον βγάλεις ποτέ, παιδί. Όχι, όχι. Ποτέ. Θα τον φοράω πάντα, εντάξει. Τώρα. Φύγετε όμως τώρα. Να προσέχεις, γιατί μπορεί παιδί μου. Να κάνει για... αμάξι. Φύγετε, άντε. Στο καλό. Έλα, καλό δρόμο. Ναι, πάμε. Για χαρά, να προσέχετε. Στο καλό. Γεια. Γεια. Και να, μετά πέθανε ο πατέρας μου. Ο καημένος, γιατί? Ήταν άρρωστος. Είχε μεγάλα προβλήματα. Το όνειρό του ήταν να μπω σε αυτό το σχολείο. Γι' αυτό δεν με πειράζει να αρχίσω με μια χρονιά καθυστέρηση. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά δεν νομίζω ότι θα σε δεχτούν με μια απλή εξέταση. Ξέρεις, θα πρέπει ένας ενήλικας να αναλάβει τις ευθύνες για σένα, παιδί μου. Μπορώ να πλαστογραφήσω ένα γράμμα. Δεν ξέρω, αυτή η πλούση είναι πιο δύσκολη και από γαλλικό μανικιούρ. Ευχαριστώ. Θα πεθάνω αν δεν μπω. Όλη μου η ζωή είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπω πάση θυσία. Θα τα καταφέρεις, μην ανησυχείς. Έλα. Σου το δίνω. Πάρε, για καλή τύχη. Ευχαριστώ. Πάμε, παιδιά, πάμε. Ήρθε το λεωφορείο. Ναι, ναι, θα συνεχίσουμε το γεύμα εκεί. Ελάτε, πάμε τώρα. Πάμε. Μη μου μιλάς για τον μπαμπά. Το ξέρεις τον μπαμπά σου, καρδιά μου. Το σημαντικό είναι ότι είσαι καλά και δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι ευτυχισμένος. Τίποτα. Χάρη στον μπαμπά πρέπει να παρουσιαστώ στο δικαστήριο. Λίγο σου φαίνεται. Να μπω. Ναι, περάστε. Μπα,
Βλέπω ότι έχει συνέλθει, Πάμπλο. Κύριε Διευθυντά, ξέρω ότι την πάτησα άσχημα. Ποια είναι η κατάστασή μου? Ενώ δεν σκοπεύετε να με διώξετε από το σχολείο, Θα έπρεπε. Αλλά μίλησα με τον πατέρα σου και επειδή όλα σου τα αδέλφια πέρασαν από τα θρανία μας, θα κάνουμε μια εξαίρεση. Επίσης, μίλησα με τον δικαστή και δεν χρειάζεται να δικαστείς. Να είστε καλά. Πες ευχαριστώ, Πάμπλο. Και η τιμωρία? Ορίστε. Εδώ είναι οι λεπτομέρειες. Θα κάνεις κοινωνική εργασία. Ευτυχώς για σένα θα είσαι κοντά στο θέρετρο του σχολείου και ένας δικαστικός υπάλληλος θα έρθει να ελέγξει. Όχι, δεν θα πω ότι είμαι Εβραίος. Όσοι παρέδωσαν το έντυπο μπορούν να περάσουν στην αίθουσα και να ξεκινήσουν. Μόνο τα παιδιά. Αγγίρε, όχι εσύ. Ναι. Όχι εσύ. Συγγνώμη, γιατί? Ο διευθυντής δεν έχει μιλήσει με τους γονείς σου. Είναι εδώ? Όχι. Τότε λυπάμαι, αποκλείεται. Δεν μπορείς να δώσεις εξετάσεις, Μανουέλ. Λυπάμαι. Δεν το έκανα μόνο για σένα, Μία. Δεν αντέχα άλλο τη μαμά μου και το βλαμμένο τον αδελφό μου. Από τότε που έφυγε ο μπαμπάς από το σπίτι, νομίζω ότι έγινε αρχηγός. Έμαθες τίποτα για τον μπαμπά σου? Τίποτα. Έχεις σβηστεί από το χάρτη. Δεν χώρισε μόνο τη μαμά μας, χώρισε όλους. Και σένα οι δικοί σου δεν σου είπαν τίποτα που δεν θα πας διακοπές μαζί τους? Όταν η μαμά με είδε με σορτσάκι και μπλουζάκι, κόντεψε να πεθάνει. Ανακουφίστηκε που δεν με πήρε. Δεν σε πιστεύω. Η μαμά μισεί οτιδήποτε πάνω από 50 κιλά, ακόμα και εμένα. Είδες τους καινούριους? Είναι σαν πρόβατα για σφαγή. Δεν ήθελα να βγω από το δωμάτιο. Με βρήκε εκείνη η κοπέλα που είδαμε. Έμαθα ότι είναι η κόρη μιας βεντέτας. Σόνια Τρέι. Α, την είδα σε ένα περιοδικό. Η μάνα της είναι κούκλα. Βίκο, σε παρακαλώ. Στα περιοδικά τις φτιάχνουν όλες. Ξέρεις το Photoshop. Πες της, Φέλη. Πες της πώς ήταν από κοντά. Ήταν. Έμοιαζε με χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα φώτα όλα αναμένα. Α, και η κόρη, ό,τι πιο σιγαμένο έχεις δει. Έχεις δίκιο. Μα πώς είναι? Έτσι, δες τη. Αγάπη μου, έκανες λάθος. Η έξοδος είναι από την άλλη πλευρά. Κούκλες, γεια σας. Ήρθα για να μείνω. Είπες ότι δεν θα μείνεις εδώ. Άλλαξα γνώμη γιατί τρελάθηκα με το σχολείο. Ο κόσμος είναι έκτακτος. Θα γίνουμε φιλαναδίτσες. Σε αυτό το σχολείο δεν θα μπεις. Α, ώστε μιλάς τελικά. Μήπως κάνεις και τούμπες όπως κάνουν όλες οι φάλαινες? Όμως η οικογένειά μου είναι στο Μεξικό, κύριε Διευθυντά. Εδώ έχει παιδιά. Παιδιά διπλωματών, εργαζομένων στο εξωτερικό που κι αυτόν οι γονείς είναι μακριά. Γιατί σε μένα τώρα ξεσπάτε? Δεν μπορούμε να δεχτούμε μαθητές χωρίς να προηγηθεί συνάντηση με γονείς ή καθηγητές ή με κάποιον κηδεμόνα. Λυπάμαι. Κύριε, ναι. Έφτασε η κηδεμόνα του υποψηφίου Μανουέλα Γκύρε. Μπορεί να περάσει? Ναι, περάστε. Αχ, παλιόπαιδο μου, την έσκασες. Συγγνώμη. Εσείς δεν είστε η θεία της υποψήφιας Λούνα Φερνάντες? Ναι, και είναι ο ναύτου του ανόητου που θέλει να κάνει τα δικά του. Η μαμά του κι εγώ είμαστε σαν αδερφές, ξέρετε. Ακούστε, θέλω να σας πω κάτι. Επιμένει να μπει στην Τρίτη. Θέλει να είναι κοντά στη Λούνα και να αποκτήσει ένα καλό επίπεδο στα μαθήματα. Γιατί στο Μεξικό, όπως τα ξέρετε, τα μαθήματα είναι διαφορετικά. Όχι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πολλά ξένα παιδιά που παρακολούθησαν στο εξωτερικό γράφονται εδώ. Το μόνο πρόβλημα είναι η έλλειψη εξουσιοδότησης από τη μητέρα. Όχι, σας παρακαλώ. Σας υπόσχομαι ότι θα σας τη φέρω εγώ μόλις μου τη στείλει. Τώρα όμως σας ικετεύω να τον αφήσετε να δώσει εξετάσεις. Shut up!
Επομένως θα συμφωνήσαμε. Θα γράψεις το δίθεν γράμμα της μαμάς σου και εγώ θα βάλω να το υπογράψει ένας δίθεν συμβολιογράφος. Σε ευχαριστώ για ό,τι κάνεις. Δεν ξέρω πώς αποφάσισες να ρισκάρεις για ένα ξένο και από άλλη χώρα μάλιστα. Α, δε θα τη βγάλεις στενά. Και πόσο θα κοστίσει? Θέλω να προσέχεις τη Λούνα, Μανουέλ. Παρά είναι καλή και αθώα, δεν θέλω να της κάνουν κακό. Θα την προστατεύεις? Ναι, στο υπόσχομαι. Θα γίνω μεγάλος αδερφός της. Δεν είμαι τρελή, την είδατε? Δεν σκοπεύω να μείνω με κάποιον που με προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο. Μα πού τις βρήκε όλες αυτές τις αηδίες, μου λες? Είμαι σίγουρη ότι αδειάζει κάδου στα βράδια, δεν γίνεται αλλιώς. Πιάζομαι αέρα, θα πεθάνω. Εδώ είναι το δωμάτιο των κοριτσιών. Ναι, πώς πάει? Είμαι η Ευχένεια και γράφτηκα στο τρίτο έτος. Αχ, σίγουρα είσαι με υποτροφία, έτσι? Ναι, πώς το κατάλαβες? Εσύ τι λες, καλή μου? Να, τα ρούχα σου, τα μαλλιά σου, όλα άχρωμα. Όμως μην ανησυχείς, δεν υπάρχει κάτι που να μισώζει ένας καλός στη λίστα. Αν είσαι για υποτροφία, πρέπει να δώσεις εξετάσεις. Όχι, δεν δίνω. Είμαι με αθλητική υποτροφία. Και τι σημαίνει αυτό? Είμαι στην Εθνική Ενόργανηση, νομίζω ότι γι' αυτό με δέχτηκαν. Για να πάρω μέρος στους σχολικούς αγώνες. Εμείς, κορίτσι μου, δεν συμμετέχουμε σε αγώνες. Έλα, έλα, να σου δείξω το δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο. Μπορείς να φτιάξεις την πλευρά σου όπως σου αρέσει. Εγώ έβαλα το διακοσμητή μου να το φτιάξει. Και τώρα μας έφεραν αυτή τη συχαμένη και σε 5 λεπτά κατέστρεψε τη δουλειά μηνών. Αχ, δεν μπορώ. Ακόμα με πονάνε τα μάτια μου. Είμαι πολύ ευαίσθητη, ξέρεις. Α, ένα έντομο. Φέρνω τη βαλίτσα. Τη φέρνω εγώ. Συγγνώμη, έχεις κάτι που σπάει? Δεν ξέρω. Μου την έφτιαξαν στο ορφανοτροφείο. Συγγνώμη, έρχεσαι από ορφανοτροφείο? Ναι, κανένα πρόβλημα? Όχι, όχι, καθόλου. Είναι απλώς περίεργο. Ποτέ δεν είχα δει κανέναν από ορφανοτροφείο. Πρέπει να είναι χάλια. Όχι και τόσο, μαθαίνεις πράγματα. Όπως για παράδειγμα, να καταστρέφεις ό,τι σε ενοχλεί. Τόμας, δεν καταλαβαίνεις. Ο δικαστής διέταξε να κάνω κοινωνική εργασία σε ένα χωριό. Αχ, σίγουρα η ιδέα του γέρου μου ήταν όλα αυτά. Τόμας, θέλω να με βοηθήσεις. Μ' ακούσε παρακαλώ, μη μ' αφήσεις μόνο μου. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς. Σ' αφήνω. Πώς θα ζήσουμε με αυτήν εκεί μέσα? Πάμπλο νωρίς γύρισε. Σύντομες οι διακοπές σου. Από ό,τι βλέπω, εσύ δεν έφυγες καν, ε? Γιατί του φέρεσαι έτσι? Μήπως κατά βάθος αρέσει? Καμία σχέση. Νόστιμος είναι, αλλά μέχρι εκεί. Θα ήσασταν το ιδανικό ζευγάρι. Ωραίος και ωραία του σχολείου μας. Μπορεί, μπορεί. Αλλά θέλει πολλή δουλειά αυτός ακόμα. Η Βίκο? Έλα να δεις, σου έφερα κάτι. Σου το έγραψα. Είναι ένα γκρουπ από την Νορβηγία που σ' αρέσει. Κι εγώ τρελαίνομαι με αγάπη. Φοβερό, μπράβο. Τρελαίνομαι για τη συνθέση σου. Πρέπει να γίνεις μουσικός, ξέρεις. Ένα χόμπι είναι, τίποτα άλλο. Α, Πάμπλο, όταν έμαθα για το ατύχημα ήθελα να πεθάνω. Ευτυχώς που είσαι... που είσαι τόσο δυνατός. Ναι, πολύ δυνατός. Σου αρέσει η Μία? Γιατί ρωτάς? Να, γιατί θα πρέπει να προσπαθήσω να μην σε σκέφτομαι πολύ, Πάμπλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έμεινε εδώ για τη Μία. Έμεινε για σένα. Κι αν σου πω ότι... δεν με ενδιαφέρει η Μία. Δεν θα με ξάφνιαζε. Είναι πολύ παιδί για σένα. Γιατί? Πάμπλο, είναι παρθένα. Η Μία, παρθένα? Άλλα με άφησε να καταλάβω. Για να μην φανεί ότι τελικά είναι μπέμπα. Σε διαβεβαιώ όμως ότι είναι. Και εσύ? Μα τι κάνετε εκεί, πέστε μου, τι κάνετε, πού πηγαίνετε, σας παρακαλώ? Ανέβαινα πάνω για να φτιάξω τον ανεμιστήρα που χάλασε, τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχουμε το τεχνικό προσωπικό, κατεβείτε αμέσως παρακαλώ. Το έφτιαξα. Ξέρετε ότι απαγορεύεται τα αγόρια να κάθονται στο δωμάτιο των κοριτσιών χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα. Εγώ φταίω, Γλώρια, εσύ. Εσύ, σκασμός. Θα αναγκαστώ να μεταφέρω το δυσάρεστο επεισόδιο στον κύριο Ντουνόφ. Σε παρακαλώ, μην με καρφώσεις στο διευθυντή. Σε καρφώνω, δεν σε καρφώνω. Κάνω απλώς το καθήκον μου.
Εντάξει, έχεις δίκιο. Ήταν λάθος. Άντε, πες του να με τιμωρήσει. Στην τελική, έχω συνηθίσει να δέχομαι χτυπήματα. Πρώτα το ατύχημα, τώρα αυτό. Ίσως και να με διώξουν και τέλος. Καλά, εντάξει. Αυτή τη φορά δεν θα πω τίποτα. Ευχαριστώ, Γκλώρια. Παύλο, εμένα δεν με πείθεις με παρακάλια. Είναι η τελευταία φορά που σε βλέπω εδώ μέσα. Mm. Και τώρα γρήγορα, πάτε και οι δύο για δεκατιανό στην τραπεζαρία, άντε. She gave you everything she had. When she was young and dumb, she just turned 21. She didn't care to hang around. When the shit came down, while she was nowhere to be found, they slapped and turned her the girl back. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα, Δεσποινής Κολούτσι. Ξέρεις καλά ότι το Υπουργείο μας υποχρεώνει να δίνουμε κάθε χρόνο ένα ποσοστό υποτροφιών. Ναι, και ξέρω επίσης ότι σχεδόν κανένας δεν γίνεται δεκτός. Καλά, δεν φταίει το σχολείο αν μερικοί μαθητές δεν φτάνουν στο κατάλληλο επίπεδο και αποτυγχάνουν. Όλοι ξέρουμε ότι δεν γίνεται δεκτή για άλλο λόγο. Για το θεαθήνε. Λοιπόν, αν ήρθες να μιλήσουμε για βάσιμες θεωρίες, σε ενημερώνω ότι η συζήτησή μας τελειώνει. Δεν ήθελα να μιλήσω για το Θεαθήνε. Λοιπόν, μια φορά θα στο πω και τέρμα. Σε αυτό το σχολείο δεν ενδιαφερόμαστε ούτε για το Θεαθήνε, ναι, ούτε ωραία, για τίποτα παρόμοιο. Δεν ήρθα να μιλήσουμε για τους υπότροφους, αλλά για τους καινούριους. Τι τρέχει με τους καινούριους? Τρέχει ότι δεν είναι δυνατόν να δέχεται το σχολείο οποιονδήποτε νεόπλητο για να συμπληρώσει. Συγγνώμη, η ιδέα μου είναι ή αναφέρεσαι σε κάποιον συγκεκριμένα. Ναι, και δεν σκοπεύω να μοιραστώ το δωμάτιό μου με την κόρη μιας βεντέτας. Δεν έχεις, νομίζω, το δικαίωμα να κρίνεις και να επικρίνεις τη συμπεριφορά των συγγενών κανενός μαθητού ή μελλοντικού μαθητού του σχολείου αυτού. Ναι, εγώ ίσως όχι. Όμως δεν νομίζω ότι θα αρέσει τον μπαμπά μου όταν το μάθει. Πληρώνει $1,000,000 το χρόνο για να με έχεις ιδιωτικό. Πολύ ωραία. Αν ο πατέρας σου έχει κάποιο πρόβλημα, θα του μιλήσω εγώ όταν επιστρέψει από το ταξίδι. Και τώρα ο χρόνος σου τελείωσε. Έχω πολλά να κάνω. Τα λέμε έξω, ε! Ναι! Τι κάνεις, πρόσεχε που πας! Καλά, συγγνώμη, δεν σε είδα. Αν δεν βλέπεις, να πας στη σχολή τυφλών. Άκουσε με, βλάμενο πλουσιόπεδο. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ε? Αυτός που θα σου σπάσει τα δόντια να ξαναβρεθείς μπροστά του. Συμφωνεί! Μακάρι να μην περάσει τις εξετάσεις, γιατί δεν πρόκειται να σου φτάσουν τα χρόνια εδώ πέρα για να με ξεπληρώσεις. Εσύ και πόσοι άλλοι, εσύ και πόσοι όλοι, λέγε! Διακόσμηση, ε, σ' αρέσει. Όχι, χάλια είναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν είναι μόνο δικό σου δωμάτιο. Καλά, ούτε εμένα μου αρέσει η δικιά σου διακόσμηση, αλλά δεν είπα τίποτα. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλες, Μαρίσα. Εγώ όχι. Άκου για να καταλάβεις. Εγώ θα κάνω ό,τι γουστάρω και ήθελα διαφορώ πλήρως για πλήρες. Γιατί δεν σε βλέπω καλά εδώ μέσα. Θα σου έλεγα πως με βλέπεις, αλλά. Μην ενθουσιάζεσαι. Οι φίλες μου και εγώ είμαστε πιο διάσημα κορίτσια του σχολείου. Αν θέλουμε, δεν θα αντέξει στιγμή εδώ μέσα. Α, ναι! Τα πιο δημοφιλή κορίτσια θέλουν να με διώξουν από το σχολείο. Δεν το πιστεύω. Ώστε είστε οι πιο δημοφιλείς από όλους τους ελέφαντες. Θα δεις όταν έρθουν οι φίλες μου. Ωραίες φίλες. Λένε τα χειρότερα η μία για την άλλη πίσω από την πλάτη. Ψέματα λες. Ψέματα. Ναι. Γιατί δεν ρωτάς την Τζαχπίνα τι είπε στον ωραίο Ξανθούλη για τη μία. Τι ανόητη, Θεέ μου. Αχ, τι καλά, επιτέλους. Πνιγόμουν εκεί μέσα. Και αυτό εξαιτίας εκείνου του ενοχλητικού γέρου. Θες μήλο?
Μα όλοι είναι πειραγμένοι σε αυτό το σχολείο. Δεν ξέρω, είμαι καινούρια. Ευγένεια. Α, με λένε Μαρίσα. Κι εγώ καινούρια είμαι. Αυτός ποιος είναι? Ο Γκίντο είναι. Μια κολλητσίδα που με βρήκε μόλις φτάσει. Για, πώς πάει, πώς είστε? Να συστηθώ, ε. Ο είμαι Γκίντο, ο... Α, με ξέρεις. Τι καλά, τι τύχη που σας βρήκα, κορίτσια. Το καλύτερο μέρος για να μιλήσετε ήσυχα είναι το δωμάτιό μου πίνοντας σαμπάνια, νομίζω. Μπλα. Ευχαριστώ, αλλά εμείς πίνουμε μόνο σπιτική λεμονάδα, τίποτα άλλο. Μας συγχωρείς, ε. Λοιπόν, τι θα βάλω? Έλα, Φέλη, άλλαξε για το φαγητό. Τι τρέχει? Η καινούρια με είπε... Πρώτα με είπε φάλανα και μετά με είπε λέβαντα. Μη της δίνεις σημασία, Φέλη. Έτσι στο είπε κι αυτή. Δεν γίνεται να κάνεις έτσι για μια άξιστη. Κλαίω για ένα αγόρι. Δηλαδή τι έγινε? Η φύση μία. Η φύση που με έκανε χοντρή. Και τώρα που γνώρισα το αγόρι των ονείρων μου, ξέρω ότι είναι αδύνατο να κοιτάξει έναν ελέφαντο σαν και εμένα. Όχι, μην υπερβάλλεις, Φέλη. Σοβαρά σου μιλάω. Άκουσε, τα κορίτσια δεν κερδίζουν μόνο με την εμφάνιση. Εσύ έχεις προσωπικότητα και είσαι και πολύ καλή. Νομίζεις? Ναι. Και αν αυτό το αγόρι είναι τόσο σούπερ όσο λες, τότε θα είναι έξυπνο και θα το καταλάβει. Καλά. Αν πάψεις να κλαις, θα σου πω κι εγώ κάτι. Εντάξει, γλυκιά μου. Τι? Θυμάσαι που σου είπα ότι δεν μου αρέσει κανένα αγόρι από το σχολείο μας? Και λοιπόν? Λοιπόν, βρήκα ένα που μου αρέσει πολύ. Με υποτροφία? Όχι, ένας καινούριος. Τον είδα στο διάδρομο όταν οι υπότροφοι έδιναν εξετάσεις. Είναι στην τάξη μας αυτός? Όχι, μάλλον όχι. Φαίνεται μεγαλύτερος. Τώρα θα γίνουμε πολλοί κούκλες και θα πάμε να τους κατακτήσουμε. Πάμε. Αν είναι καινούργοι, πρέπει να τους καλωσορίσουμε. Δεν συμφωνείς? Ναι. Πάμε. Πόσο θα αργήσουν να μας πουν τους βαθμούς? Είναι πολλές σχόλες. Ναι, αλλά είχε ένα σωρό καθηγητές που διόρθωναν. Νομίζω ότι παρέδωσα γρήγορα. Έπρεπε να σκεφτώ κι άλλο. Παιδιά, λίγη ησυχία παρακαλώ. Έχω τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Δυστυχώς... δεν είναι πολλοί αυτοί που είναι στο επίπεδό μας. Γι' αυτό και φέτος τα παιδιά που θα εισαχθούν είναι πολύ λίγα. Μόνο 4 μαθητές. Στο 3ο έτος. Σύμφωνοι? Diego Arias. Παρών. Καλώς. Nicolas Provenza. Εγώ. Luna Fernandez. Και ο τελευταίος μαθητής που μπαίνει στο 3ο έτος είναι... Σε παρακαλώ, Θεέ. Έλα. Κάνε λίγη ησυχία, σε παρακαλώ, νεαρέ. Ο τελευταίος είναι ο Σαντιάγο Λεβί. Εδώ, ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που προσπαθήσατε και δυστυχώς... Συγγνώμη, κύριε. Ναι. Και αυτός ο μαθητής έχει περάσει. Α, καλά. Επομένως, ο τελευταίος μαθητής που θα μπει στο 3ο έτος είναι ο Μανουέλ Αγίρε. Πέρασες, Μανουέλ! Συγχαρητήρια! Πέρασα! Δείξε ότι ενδιαφέρεσαι πολύ! Νάτος! Πού? Αυτός που αγκαλιάζει την κοπέλα. Με τα σκούρα μαλλιά. Δεν είναι όμορφος. Μία, θα πεθάνω, Μία! Έρχεται προς τα δω, πάμε! Πάω να φύγω εγώ. Αχ, Θεούλη μου, κάνε να φανώ συμπαθητική. Δεν λέω αδύνατη, γιατί θα ήταν θαύμα. Γεια. Γεια, είμαι η Φελισίτας από το 3ο. Είμαι ο Μανουέλ. Και εγώ στην 3η είμαι. Μόλις πέρασα τις εξετάσεις. Θα είμαστε μαζί, ε. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Αυτή η Ξανθούλα που ήταν μαζί σου θα είναι και αυτή η συμμαθητριά μας. Ξέρεις αν θα είναι μαζί μας? Ναι, είναι η καλύτερη μου φίλη. Τη λένε Μία Κολούτσι. Κολούτσι. Την ξέρεις? Όχι. Όχι, μου φάνηκε γνωστή. Νόμιζα ότι την ήξερα, αλλά αν τη λένε έτσι, καμία σχέση. Ναι. Από εδώ η Λούνα. Φελισίτας, η Λούνα. Και αυτή μπήκε στην 3η. Οι τρεις μας θα είμαστε συμμαθητές τώρα. Όλοι μας. Θα περάσουμε. Άντε, τώρα που δεν είναι κανείς. Εγώ θέλω να κάτσω λίγο ακόμα. Περνάω πολύ ωραία μαζί σου, Πάμπλο. Κι εγώ περνάω ωραία, αλλά να φύγεις καλύτερα. Μπορώ να πάω στις φίλες μου, τα φτιάξαμε. Όχι, Βίκο, όχι. Πολύ βιαστικό είναι. Όχι.
Καλά, συγγνώμη. Χτύπησα πολύ στο κεφάλι μου στο ατύχημα και δεν ξέρω τι λέω. Με συγχωρείς, έτσι. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Θα σε φροντίσω εγώ. Καλά. Παύλο! 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 Επιτέλους, άσε με τώρα, ρε παιδάκι μου, τι θέλεις. Ένας από τους υπότροφους μου κόλλησε, έκανε σαν τρελός. Ποιος? Είσαι καλά, Μία? Ναι, βέβαια. Τότε απάντησέ μου, ο Μανουέλ. Δεν είναι το πιο όμορφο αγόρι που έχεις δει ποτέ σου? Α, Μανουέλ, το λένε. Α, καλός είναι, αλλά όχι ο τύπος μου. Πάλι καλά, γιατί με σένα δεν θα είχα καμία πιθανότητα. Ήρθε από το Μεξικό. Δεν είναι κούκλος. Και όταν χαμογελάει φαίνονται τα τέλεια δόντια του. Είναι υπέροχος. Δες τι έκανα. Μήπως περιβάλλεις λίγο? Όχι, 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 Μία. Είναι κεραυνοβόλος έρωτας. Πρώτη φορά νιώθω έτσι. Εσύ βρήκες αυτό που σου άρεσε? Όχι, όχι. Έλα, πάμε να τον βρούμε. Όχι, 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 είναι πολύ μεγάλος, δεν θέλω. Εσένα πάντα σου αρέσουν οι μεγάλοι. Ναι, το σκέφτηκα και δεν μου άρεσε και τόσο πολύ, ξέρεις. Πάμε στην Πέμπτη να ρωτήσουμε αν ήρθε κανείς. Έλα, πάμε. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Καλά, τότε κάτσε εδώ και φτιάξε τα μαλλιά σου. Σκέψου το όνειρο της ζωής μου. Οι δύο φίλες ερωτευμένες ταυτόχρονα. Κράτα αυτό και επιστρέφω αμέσως. Γεια. Μιλάς κιόλας? Από όταν ήμουν 2 ετών. Αυτό το κάνεις για μένα? Καμιά φορά η καρδιά διαλέγει έναν δρόμο που φαίνεται λάθος και δεν υπάγεται σε κανένα κανόνα και σε καμία λογική. Εκεί ακριβώς ο δρόμος μας αλλάζει και ζούμε τον πιο έντονο και δυνατό έρωτα, τον απίθανο έρωτα. Στο σημερινό επεισόδιο ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Αλεξία Ασκαρίδου, Νικολέτα Βλαβιανού, Στάμη Κακαρά, Σία Κοσκινά, Γιώργος Κωνσταντής, Γιώτα Μιλίτσι, Γιώργος Πετρόχυλος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Χρήστος Ιδιώτης, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Πανταζής Φίλιππας. Μίξη Χρήστος Σιδηρόπουλος. Διεύθυνση παραγωγής Στάμη Κακαρά. Σκηνοθεσία Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΤ.